Γιάννης Πλούταρχος, ο Κώστας Βουτσάς και ο Θανάσης Τσαλταμπάσης συναντήθηκαν στη σκηνή για να ζωντανέψουν το μυθιστόρημα του Μενέλαου Λουντέμι «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Θα πάει στο γυμνάσιο με το παιδί, τα κατάλαβα. Έχει εμείς τα κάνουμε προς το τραπέζι, να του βάζουμε ένα πιάτο φαΐ. Ένα πιατάκι φαΐ. Είναι μια θεατρική παράσταση για παιδιά. Και όχι μόνο, απλά για νέους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν όνειρα. Στη συγκινητική μουσική παράσταση που ανέβηκε στο Μέγαρο Μουσικής και απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, είδαμε την Άντζελα Γκερέκου με την κόρη της, δίχως τον Ντόλι εν τούτης, καθώς και τη Μαρία Κακοσέου, τη σύζυγο του Πλούταρχου, μαζί με τα παιδιά τους. Μια υπέροχη παράσταση, συγκινητική, τρυφερή, εξαιρετική. Συγχαρητήρια σε όλους. Πολύ ωραία παραγωγή. Ένας εξαιρετικός Βουτσάς, ένας εξαιρετικός Σαλταμπάσης και ένας πάρα πολύ καλός Γιάννης Πλούταρχος. Ο Βουτσάς ήτανε σούπερ και ο Πλούταρχος επίσης. Όσο για τον Θανάση Τσαλταμπάση, ευκαιρίας δοθήσεις, μίλησε για την επιστροφή στη μικρή οθόνη του σίριαλ «Πίσω στο σπίτι». Ήρθε και το «Πίσω στο σπίτι», μισή σεζόν βέβαια, αλλά είμαστε χαρούμενοι και γι' αυτό. Γιατί και ο κόσμος το αγάπησε και εμείς φυσικά. Μπράβο σου! Τι μπράβο ρε μαμά, την πειραρία τι να την κάνω, είμαστε και υποχρεωμένοι. Σειρές στην τηλεόραση, τα θέατρα ακμεότατα. Διακρίνω μία ανάκαμψη και μια κινητικότητα.